Βούλα, καλό μεσημέρι και από εμάς. Πραγματικά ένα χολιγουδιανό σκηνικό έχει στηθεί εδώ σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. Τα γυρίσματα της ταινίας λοιπόν Born to be Murder είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μια ταινία που αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους το 2020. Μια ταινία η οποία τα γυρίσματά της αποκλειστικά γίνονται στην Ελλάδα. Εμείς είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει αποκλειστικά στην κάμερα ο Λούκα Γκουαντανίνο, ο παραγωγός της ταινίας, όπου θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον παρουσιάσουμε στα επόμενα δελτία μας. Όμως δίπλα μας, όπως και εσύ προανέφερες, βρίσκεται ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Κρέτσος, και θα μας πει δύο λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία ευκαιρία που έχει η Ελλάδα, Υπουργέ. Ένα σκηνικό Hollywood πραγματικά. Ναι, είναι ένα πραγματικό σκηνικό Hollywood. Είναι μια ταινία δράσης. Το γεγονός ότι στην πιο κεντρική πλατεία της χώρας μπορεί να μετατραπεί σε ένα studio set, αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα, ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο αναπτυξιακά, φορολογικά και άλλα κίνητρα επιδότησης παραγωγής, αλλά έχει και το capacity, έχει την ικανότητα, επειδή ακριβώς μπορούν να συνεργάζονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, από το Δήμο της Αθήνας, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, το Υπουργείο Υποδομών, την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να πραγματικά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και του πιο δύσκολου και απαιτητικού κινηματογραφικού γυρίσματος. Βούλα, κλείνοντας να σου πω ότι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα η πλατεία Συντάγματος θα είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα, για τον κόσμο. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει ο κόσμος εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, μόνο που η κυκλοφορία θα επιτρέπεται στους γύρω δρόμους. Μιλάμε λοιπόν για μια χολιγουντιανή παραγωγή, η οποία γυρίζεται στην πλατεία Συντάγματος. Υπογραμμίζουμε την επισήμανσή σας, κύριε Κρέτσο, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα που αποδεικνύει πως η Ελλάδα έχει τις υποδομές για να φιλοξενήσει τέτοια εγχειρήματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, όπως και τη συνάδελφο Ρεγκίνα Σαβούρδου.